Από τα εγκαίνια της μπουτίκ που άνοιξε στα Ματογιάννια πίσω στο σπίτι της σε μια νύχτα που προσπαθεί να ξεχάσει. Η Μαρίνα Πατούλη διαπίστωσε με το που μπήκε πως είχαν κάνει φτερά από το διαμέρισμά της στη Μύκονο μετρητά και κοσμήματα που για την ίδια είχαν και συναισθηματική αξία καθώς προέρχονταν από το γάμο της. Με τους αστυνομικούς στο νησί των Ανέμων να προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών χωρίς όμως να υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. 24 ώρα μετά το χτύπημα, η Μαρίνα Πατούλη μιλάει στο Live News και περιγράφει όλα όσα έζησε και ζει από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν επέστρεψε στο σπίτι της και βρήκε την κρεβατοκάμαρα άνω-κάτω από την εισβολή των διαρρηκτών. Έγινε το Σάββατο το βράδυ, ενώ εγώ έλειπα στο χώρο που δραστηριοποιούμε το μαγαζί. Στο σπίτι μπήκαν κάποιοι τέλος πάντων κλέφτες, από ό,τι ενημερώθηκε και ήταν κουκλοφόροι για να αποκομίσουν τέλος πάντων ό,τι μπορούσαν. Ήταν μόνο στην κρεβατοκάμαρα που ήταν η μισθή των ανθρώπων που δουλεύουν σε μένα και κάποια λίγα ευτυχώς προσωπικά μου κοζωμάτα. Όπως διαπίστωσε η Μαρίνα Πατούλη, οι άγνωστοι δράστες έγιναν καπνός με μετρητά 8.500 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.900 ευρώ. Μαζί τους πήραν και ένα κλειδί από υπερπολιτελές αυτοκίνητο που βρήκαν πάνω σε τραπέζι, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι πιθανότατα προσπάθησαν να το εντοπίσουν μετά την έξοδό τους, χωρίς αποτέλεσμα. Ευτυχώς που δεν ήμουν μέσα, γιατί και το σπίτι είναι σε ένα σημείο φτιάχνει, οπότε δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι αρκετά ελληνικό. Το θέμα των κλοπών στην Μύκονο βρίσκεται σε ιδιαίτερη έξαρση, γιατί έχει μειωθεί και η αστυνομική δύναμη, από ό,τι μας έλεγαν και στο τμήμα, περιμένουν ενισχύσεις. Κάθε μέρα γίνονται πάρα πολλές κλοπές. Η πρώην σύζυγος του Περιφερειάρχη Αττικής σκόπευε, όπως μας λέει, να πληρώσει με αυτά τα χρήματα τους εργάτες που είχαν αναλάβει την ανακαίνιση του σπιτιού, αλλά και εκείνους που είχαν δουλέψει για να στηθεί αυτή η μπουτίκ που άνοιξε στα Ματογιάννια. Ένα κατάστημα που πλέον περιμένει ντόπιους και τουρίστες, με το λευκό στα ενδότερα να κυριαρχεί και τα μοντέρνα διακοσμητικά αγκεία να κεντρίζουν τα βλέμματα. Για την ίδια πάντως, η χαρά και η αισιοδοξία που της είχαν προκαλέσει οι ευχές στα εγκαίνια έδωσαν τη θέση τους γρήγορα στην αγωνία και τον έντονο προβληματισμό για την κλοπή μέσα στο σπίτι της. Τα χρήματα της μισθοδοσίας των μαστόρων και μια δική μου κανένα, λεμού και σεριού, αλλά είχε συναισθηματική αξία για μένα. Ευτυχώς, δεν ξέρω, μάλλον δεν πρόλαβα, είχαν μόνο στο χώρο της κρεβατοκάμαρας και το σπίτι ήταν άνοιτο. Είχα πάρει κάποια χρήματα που υπήρχαν, όπως σας είπα, και πληρωμές και ένα-δύο δικά μου κοσμήματα και είχαν φύγει. Η σήμανση στο νησί έχει ήδη πάρει δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί. Με την εγκληματικότητα στην Μύκονο να αυξάνεται και τις διαρρήξεις τις τελευταίες μέρες να είναι αλλεπαλληλές. Το ίδιο βράδυ που άνοιξαν το δικό μου σπίτι, άνοιξαν άλλα δύο. Και σήμερα πάλι πληροφορήθηκαν ότι έχουν πάει σε άλλη περιοχή της Μύκονου, εγώ είμαι στο Γούρουπα. Την ώρα της διάρρηξης η Μαρίνα Πατούλη βρισκόταν στο κατάστημά της. Οι κινήσεις των διαρρηκτών έγιναν αντιληπτές από γείτονες που τηλεφώνησαν τόσο στην ίδια όσο και στην αστυνομία. Παρά την ταχύτατη κινητοποίηση όμως κατάφεραν να ξεφύγουν. Οι κινήσεις τους και κυρίως το γεγονός πως δεν έψαξαν σε όλο το σπίτι οδηγεί τους αστυνομικούς στην εκτίμηση πως κατά πάσα πιθανότητα στο χτύπημα υπήρχε και τσιλιαδόρος που παρακολουθούσε τα πάντα και όταν αντιλήφθηκε κινητικότητα πρόλαβε να ειδοποιήσει τους συνεργούς του. Εγώ το κατάλαβα, με ενημερώσανε, δηλαδή είναι μια οικογένεια που μένει δίπλα μου και κάλεσε την αστυνομία γιατί υπήρχε μια περίεργη κινητικότητα. Εγώ το έμαθα στις 12-12.30, ήταν άμεση ανταπόκριση της αστυνομίας και μέχρι σήμερα είμαστε σε επαφή. Ο διοικητής εδώ είχε αναλάβει προσωπικά. Όπως μας λέει η Μαρίνα Πατούλη, για την ίδια μεγαλύτερη σημασία έχουν τα κοσμήματα που έκαναν φτερά, καθώς τα περισσότερα προέρχονταν από το γάμο της. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ψυχικό κόστος από την απώλεια είναι πιο μεγάλο πιθανικό και θέλω να το σκέφτομαι γιατί κάποια πράγματα έχουν και συναισθηματική αξία. Και σίγουρα νιώθεις ότι βιάζεται η προσωπικότητά σου όταν συμβαίνουν αυτά. Η ίδια πάντως προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της και περιμένει το αποτέλεσμα της έρευνας. Ξέρει πως τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν ακόμα χειρότερα, αφού όπως πιστεύει οι δράστες τα χτυπούσαν ακόμα και αν βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Δεν αντίκρισα το θέαμα αυτό να είναι το σπίτι ανακατεμένο και να αποτελεί μεγάλο σοκ. Η Μαρίνα Πατούλη, που πλέον δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Μύκονο, βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την αστυνομία και περιμένει τα νεότερα από την έρευνα. Και αυτό το βράδυ θα την βρει στο κατάστημα που άνοιξε να προσπαθεί να ξεχάσει τις δύσκολες στιγμές που έζησε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Πάμε στον Πέτρο. Να, τον βρούμε τον Πέτρο Νάζο. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δυστυχώς είναι τόσο βαρετές αυτές οι ειδήσεις για μένα που κάθε χρόνο λέω ότι πόσοι πέφτουν θύματα κλοπής σε ένα νησί που υποτίθεται είναι το προορισμός και είναι λυπηρό να ντροπιαζόμαστε όταν κάποια στιγμή σου παίρνουν το πολύ ακριβό ρολόι, όταν στην ουσία σου κλέβουν συναισθηματικής αξίας πράγματα το σπίτι σου, γιατί πάντα το τμήμα δεν έχει τον απαραίτητο κόσμο. Και πάντα γενικά γινόμαστε ρεζίλοι. Ξέρεις όμως, βρε Πέτρο, εδώ μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή, πολλές φορές οι κλέφτες εκμεταλλεύονται το συνωστισμό. Συμβαίνει και στη Μύκονο, συμβαίνει και σε ένα αστικό λεωφορείο οποιασδήποτε πόλης. Δεν είναι κάτι τόσο ξένο. Εδώ που είναι αρχή σεζόν, που ο κόσμος είναι λίγος, που τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα, το να έχουμε τόσο έντονη εγκληματικότητα, που μπορεί κάποιος να τη λέει μικροεγκληματικότητα, γιατί δεν πέφτει κανένας νεκρός, αλλά για αυτό που του κλέβουν τα πράγματα είναι μεγάλη εγκληματικότητα και του παίρνουν ό,τι έχει. Που λες, τι θα γίνει μετά? Τι έχει ακριβώς συμβεί με την κυρία Πατούλη? Δηλαδή, έχεις βγάλει κάποια άκρη, έχεις κάτι παραπάνω? Ό,τι έχει συμβεί και στον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα, σε μια ομάδα που υπάρχει, το Μύκονος Αγγελίες, έχουν ποστάρει αυτοκίνητα τα οποία ξαφνικά τους τα κλέψανε, κινητά από παραλίες. Και με λίγα λόγια, εγώ να σας πω ότι ποτέ δεν βλέπαμε εμείς έναν αστυνομικό ούτε στη χώρα ούτε στον δρόμο 20 χρόνια. Παρά μόνο πέρσι, που ήταν ένας πολύ καλός διοικητής, ο κύριος Τελέτης, που έκανε τρομερή δουλειά. Και τα 20 χρόνια που ζω εδώ πέρα, ποτέ δεν σταμάτησε κανείς στον δρόμο να δει αν έχω μεθύσει ή αν έχω κλεμμένα. Αυτό είναι η Μύκονος, δεν είναι τίποτε άλλο. Δηλαδή, αυτές οι διαρρήξεις, σαν αυτή που έγινε εις βάρος της κυρίας Πατούλη, είναι όντως καθημερινό φαινόμενο? Είναι καθημερινό φαινόμενο, γιατί σας λέω, σήμερα είδα να αποστάρει ένας φίλος μου το αυτοκίνητο, τώρα πολύ ακριβό, ένα τσιντέτο με λίγα λόγια, όχι πανάκριβο, το οποίο είναι ένας εργαζόμενος άνθρωπος. Και χθες το ίδιο πράγμα άκουσα σε παραλία να έχουν πάρει κινητά από κάτι τουρίστες. Εντάξει, μην γίνουμε τώρα Βραζιλία, δηλαδή είναι τόσο άδικο για αυτό το νησί που έχει κάνει τόσες προσπάθειες. Πραγματικά. Και το να είναι Μύκονος ακριβή, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι για Έλληνες η Μύκονος, αλλά λες, OK, εισφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό, παράγει έσοδα, όποιος έχει ας πάει. Και τι να κάνουμε, τη βλέπουμε σαν μια πηγή εσόδων. Αλλά να πας να φας και να τα πληρώσεις αφού τα έχεις, πάει στην ευχή να στα κλέψουνε, προφανώς αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο. Παντελώς απαράδεκτο. Πολύ σωστά, και θα έπρεπε το Υπουργείο Τουρισμού να έχει τον πρώτο λόγο στην οικονομία. Κανένα, τίποτα άλλο δεν παράγει αυτή η χώρα. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Αυτό τώρα είναι κύκλωμα, δηλαδή προφανώς είδανε την κυρία Πατούλη να λείπει, ήξεραν ότι είναι στην επιχείρησή της, άρα το σπίτι που μένει, που προϋποθέτει να την παρακολουθούν κιόλας, ότι είναι άδειο. Προφανώς υπάρχει, δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ένας άνθρωπος άντε έκλεψα και έφυγα, είναι συμμορία κανονική. Μα συγγνώμη, ξεχνάμε το πόσο ρεζίλη γίναμε από την Τζίτζι Χαντίτ που είχε ποστάρει κιόλας ότι δεν ξανάρχομαι στη Μύκονο. Που όλο αυτό το tweet είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις. Να μην πω κι άλλες ιστορίες. Πέτρο, να σε ευχαριστώ πολύ.